Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω μία πλέξη, την οποία μου την είχε δείξει μία γιαγιάκα πριν πάρα πολλά χρόνια. Η ονομασία της είναι λίγο περίεργη, αλλά θα την αφήσω μόνο και μόνο για να θυμόμαστε τη γιαγιά. Λέγεται Μπακλαβάς αυτή η πλέξη. Έτσι μου την έχει πει, έτσι τη λέω κι εγώ. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι καταπληκτική, είναι συμπαγής πλέξη για αν θέλουμε να κάνουμε κάτι ζεστό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι ιδανική για ζακέτα, ας πούμε. Καλοκαίρι, χειμωνιάτικη. Γενικώς είναι για συμπαγή ρούχα, γιατί γίνεται λίγο πικτούλα. Αλλά χρειάζονται και αυτές οι πλέξεις για συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Θα τη δείτε τώρα που θα τη φτιάξουμε. Νομίζω ότι βάλτε τη και αυτή στη φαρέτρα σας, θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε πώς είναι. Καταρχάς, η πόδι της πρέπει να είναι μονή. Δηλαδή, 13, 15, 17, 19, μονή η πόντι, έτσι. Γιατί πρέπει να αρχίζουμε και να τελειώνουμε με το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό όταν λέμε η πόντι είναι μονή, αυτό εννοούμε. Ότι αρχίζουμε και τελειώνουμε με τον ίδιο πόντο. Δηλαδή, αν αρχίσουμε με άριχτο, με άριχτο. Αν αρχίσουμε με ποδαράκι, με ποδαράκι τελειώνουμε. Δηλαδή, αυτές οι πλέξεις είναι μονές. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Κάνουμε λίγο χαλαρούλια. Ωραία. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα, δώδεκα, 13 να βάλουμε. Ας βάλουμε 13, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε το νυχάκι μας εδώ. Πλέκουμε ένα, δύο, τρία, γιατί θα κάνουμε ποδαράκια. Οπότε, ξέρουμε ότι θα μπούμε εδώ μέσα. Το βλέπετε με το νυχάκι μου τι έκανα. Παίρνουμε λοιπόν και μπαίνουμε εδώ. Αυτό, για να μην μας μπερδεύει και να έχουμε ωραίο τελείωμα, μετράει για ένα. Γιατί μετά γυρίζοντας θα πατήσουμε εδώ. Για να μην μπερδευόμαστε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δηλαδή η πρώτη σειρά είναι όλοι ποδαράκια, έτσι. 5, 6, 4 σειρούλες βασικά είναι το σχέδιο, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ωραία, και σφίγγουμε. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Εδώ τώρα στην επόμενη σειρά, επειδή θα κάνουμε άριχτα, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε πει, όταν γυρίζουμε με άριχτα κάνουμε ένα, όταν γυρίζουμε μισά ποδαράκια κάνουμε δύο, όταν γυρίζουμε με ποδαράκι κανονικό κάνουμε τρεις, τρία γαϊτανάκια, έτσι πάντα. Οπότε εδώ κάναμε ένα, πατάμε στο ίδιο και πάμε πίσω πάλι με 13, αλλά αυτή τη φορά άριχτα, έτσι. Ένα, δύο και πάμε λέγοντας μέχρι το 13ο. Έντεκα, 12, βλέπετε τι ωραία που μας ήρθε ο τελευταίος πόντος όταν τον κάνουμε διπλό, να, 13, να, ξέρουμε που θα πατήσουμε, δεν μπερδευόμαστε. Λοιπόν, επειδή τώρα θα κάνουμε πάλι ποδαράκι, ανεβαίνουμε με 3, 1, 2, 3, έτσι, και ξαναπατάμε στην ίδια τρύπα, έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα αντιστοιχεί σε ένα, έτσι, για να ξέρουμε πού θα πατήσουμε. Λοιπόν, κάναμε ένα πάνω. Πάμε τώρα και μπαίνουμε εδώ, όχι στο πρώτο, γιατί το πρώτο αντιστοιχεί εδώ, βλέπετε. Μπαίνουμε στο δεύτερο, εδώ. Και κάνουμε ένα ποδαράκι στα από κάτω ποδαράκια μας. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε
ένα ποδαράκι επάνω. Και για να μην μπερδευόμαστε, αφήνουμε αυτό και πάμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι κάτω. Ένα ποδαράκι πάνω και ένα ποδαράκι κάτω. Εδώ τα αφήνουμε, πάμε εδώ. Ένα πάνω, ένα κάτω, έτσι. Ένα εδώ και ένα, όχι εδώ, εδώ. Δηλαδή ένα παρά ένα και κάτω, έτσι. Ένα εδώ και ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Το βλέπετε πώς μας ήρθε. Κάτω. Και εδώ έχουμε τη μεγάλη τρυπούλα μας. Αυτό θέλω να μου καταλάβετε. Γι' αυτό κάνουμε διπλά ποδαράκια στην αρχή. Εκεί. Βλέπετε τι ωραίο που είναι η τρυπούλα. Πώς βγαίνει. Όταν ξαναπατάμε στην ίδια τρύπα. Εδώ. Λοιπόν. Αυτή ήταν η μία σειρά μας στην ουσία. Τώρα πάμε. Πάντα γυρίζουμε με άριχτα. Άρα κάνουμε ένα στον αέρα. Γιατί τα κάνουμε τα άριχτα. Για να μεσολαβήσει ένα ύψος ώστε να ξανακάνουμε το ίδιο. Έτσι. Πάμε τώρα. Με άριχτα. Ξαναπατάμε στην ίδια τρύπα πάντα. Και πάμε τώρα πάλι με 13 άριχτα πίσω. Είναι εύκολη πλέξη, δεν είναι δύσκολη. Αλλά είναι πολύ όμορφη, ειδικά σας λέω για συμπαγή πράγματα που θέλουμε δηλαδή να είναι ζεστά. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ζεστή κουβέρτα για τον κονάκι μας, ας πούμε. Αυτή η πλέξη με χοντρό νήμα είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Και κοιτάξτε εδώ πάλι πώς βρήκαμε την τρυπούλα εδώ. Το βλέπετε. Να το. Λοιπόν, έχουμε 13. Γυρίζουμε με 3, γιατί είπαμε ότι μία σειρά είναι με άριχτα και μία με ποδαράκι. Μπαίνουμε σε αυτή τη σειρά, μπήκαμε, δηλαδή πατήσαμε ένα κανονικό ποδαράκι επάνω και ένα μετά κάτω. Τώρα λοιπόν για να πέσει ανάμεσα θα κάνουμε 2 στην αρχή και 2 θα μας μείνουν και στο τέλος. Ένα, 2, έτσι, παίρνουμε και μπαίνουμε σε αυτό που δεν μπήκαμε προηγουμένως. Το βλέπετε, είναι εδώ. Παίρνουμε, το παίρνουμε όλο και το πλέκουμε ποδαράκι. Και πάμε πάλι τώρα ένα αλλάξ. Ένα πάνω. Εδώ τα βλέπουμε κιόλας. Και ένα εδώ που δεν μπλέξαμε. Όχι σε αυτό που είναι έξω, σε αυτό που είναι μέσα. Πάμε έτσι. Ένα πάνω. Και ένα στο κρυμμένο εδώ πίσω. Και αφού το κάνουμε όλο, μετά θα δούμε ότι στο τέλος πάλι θα μας έχουν μείνει 2 ποδαράκια. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό σας είπα ότι η πλέξη μας πρέπει να είναι με μονούς αριθμούς πόντων. Πάμε και εδώ. Έχουμε 2 τελευταία. Ένα και ένα εδώ. Βλέπετε τι ωραία έρχεται και το τελείωμά μας. Βλέπουμε εμφανώς την τρύπα και δεν τη χάνουμε. Για να μην μας μπαίνει πιο μέσα και πιο έξω το πλεκτό μας. Λοιπόν, 2. Είπαμε ότι γυρίζουμε. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται. Είπαμε ότι γυρίζουμε με ένα γιατί η πίσω πλευρά μας είναι πάντα άριχτα. Πάμε πάλι. Μην ξεχάσουμε πόντους εδώ, έτσι. Τους πατάμε όλους. Και αν δεν είμαστε σίγουροι, τους μετράμε. Πρέπει να έχουμε 13, ε! Οπ, και εδώ ήρθαμε στο μεγάλο πόντο να τελειώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε 3 πάλι, γιατί έχουμε να κάνουμε ποδαράκια. Οπα, ένα.
δύο, τρία. Και εδώ είναι η σειρά τώρα που θα ξεκινήσουμε πάλι με ένα. Δηλαδή είμαστε στην κάτω πλέον σειρά. Έτσι. Δηλαδή ξεκινάμε με ένα ποδαράκι και πάμε κατευθείαν κάτω. Βλέπετε, μας βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Πάμε εδώ. Να το. Φαίνεται πλέον. Όσο προχωράει το σχέδιο, φαίνεται. Και πάμε τώρα. Ένα πάνω πάλι. Και ένα κάτω. Σε αυτό που έχουμε αφήσει. Για να μπει το ένα μέσα στο άλλο. Γι' αυτό το είπε η γιαγιά μπακλαβά. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Η πίσω σειρά είναι πάντα άριχτα. Οι μπροστινές σειρές ξεκινάνε τη μία φορά με ένα και τελειώνουμε με ένα. Και την επόμενη φορά που θα κάνουμε το άριχτο και θα γυρίσουμε, αρχίζουμε με δύο και τελειώνουμε με δύο. Μετά με ένα, μετά με δύο και πάει έτσι για να πέφτει το ένα μέσα στο άλλο. Έτσι. Να το. Και το αποτέλεσμα το πιο μεγάλο. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε και αυτή η πλέξη. Είναι χρήσιμη. Αυτά που βάζω στη λίστα του YouTube, που είναι οι πλέξεις, είναι πολύ χρήσιμα, γιατί δεν είναι μόνο για τώρα καλοκαίρι, με βλέπετε με τυραντάκι, και είναι μόνο για καλοκαιρινά. Όχι. Εγώ αυτές τις πλέξεις σας τις δείχνω. Έτυχε τώρα να έχουμε μήμα τέτοιο και το δείχνω με αυτό για να είναι πιο φωτεινό. Αλλά αυτές οι πλέξεις πλέκονται με όλα τα νήματα σε οποιοδήποτε πάχος. Και για χειμώνα και για καλοκαίρι. Αυτή η φερρυπή μπορεί να γίνει και σε τσάντα. Θα γίνει μια πολύ ωραία συμπαγή τσάντα ανάγλυφη. Δηλαδή κάθε πλέξη έχει τη χρησιμότητά της. Έτσι. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις, μπέστε και στο site μας να βρείτε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για τις δημιουργίες σας και σε πολύ καλές τιμές. Στείλτε μου και δικά σας πράγματα που έχετε φτιάξει ή κάντε μου σχόλια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα διαβάζω. Τα διαβάζω όλα, να είστε σίγουροι. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!